Ακούτε την εκπομπή «Πορεύω εν ειρήνη». Μια κοινωνική εκπομπή που πορεύεται στην επικαιρότητα συντροφιά με τον σύγχρονο άνθρωπο και τους προβληματισμούς του. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σε τούτη εδώ τη σημερινή εκπομπή θα πούμε και πράγματα μικρά. Τόσο μικρά που συνηθίζουμε να τα κλωτσάμε για να βρεθούν παραμελημένα και αποξεχασμένα, όπως απατηλά πιστεύουμε, στα άδυτα του υποσυνείδητου ή ίσως της ασυνειδησίας μας. Και όπως τα εξαφανίζουμε από εμπρός μας, αφανίζουμε μαζί με εκείνα και την ανάληψη των ευθυνών μας για τις όποιες πράξεις μας, πληγώνοντας τους εαυτούς μας, τους άλλους και την ίδια τη ζωή που ξεχνάμε γιατί μας χαρίστηκε. Ποιος δίνει σημασία σε ένα μικροσκοπικό μπιμπελό που επειδή δεν είναι Σβαρόφσκι, δεν το βάζουμε στα κρυσταλιέρα του σαλονιού μας και μας το χάρισε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ποιος δίνει σημασία στην καθημερινή εικόνα της γυναίκας που πασχίζει να τα βγάλει πέρα με τη δουλειά, το σπίτι, τα παιδιά, αφού αυτού του είδους τα όντα είναι πια στερεότυπα. Ποιος δίνει σημασία στην καθημερινότητα του άντρα που αν δεν υδροκοπήσει από τη μια νύχτα ως την άλλη, φοβάται πως θα δυστυχήσουν τα μέλη της οικογένειάς του. Και φτάσαμε να λέμε πως όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε και τι ευχαρίστηση να βρεις, αφού όλα οδηγούν σε ένα μονότονο πέρασμα που οδηγεί σε ένα άγνωστο, αλλά πάντως αναπόφευκτο θάνατο. Σήμερα είναι μαζί μας ο Νικήτας Καφκιός. Καλώς όρισες, Νικήτα. Γεια σας. Ψυχολόγος, όπως ξέρετε περισσότεροι. Και θα μιλήσουμε για αυτήν την μονοτονία και για αυτή τη μοναξιά, αλλά μέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Πώς τη βιώνουν σήμερα οι οικογένειες. Και θέλω σαν αρχή να ακούσουμε ένα τραγούδι από την πολύ ελληνική φωνή, την πολύ ελληνίδα ερμηνεύτρια, από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Πας μια μέρα στη δουλειά σου, μην πας. Δεν ζούμε να δούμε αν αγαπιόμαστε. Μην πας μια μέρα στη δουλειά, Νικήτα, μην πας. Τα ίδια έκανε και ο μπαμπάς. Στην Ελλάδα έχουμε μια πατροπαράδοτη συνήθεια να λείπει ο άντρας από το σπίτι πάρα πολλές ώρες. Από πάντα υπήρχε αυτό. Η γυναίκα σιγά σιγά μπήκε στον εργασιακό χώρο και η εργασία στον αστικό, στους αστικούς πληθυσμούς, και η εργασία μπήκε στη ζωή μας όχι όπως ήταν κάποτε, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Με έναν τρόπο που έρχεται να αποξενώσει σιγά σιγά το ζευγάρι, να επιδιώκει ο καθένας τη δική του καριέρα, τη δική του εξέλιξη, και αναρωτιέμαι πόσο αυτό είναι αλήθεια, πόσο η εργασία σήμερα έχει φτάσει να είναι ένας παράγοντας που οδηγεί την εργασία να λειτουργεί σαν καταλύτη στη σχέση και όχι σαν δημιουργική διεργασία της ζωής μας. Δηλαδή, μέσα στην οικογένεια το ζευγάρι νιώθει μόνο πολλές φορές. Μόνος ο άνδρας, μόνη η γυναίκα και ο καθένας χωμένος μέσα στα εξωσπιτικά του προβλήματα, της δουλειάς του, της καριέρας του. Δουλεύουμε σήμερα για το σύνολο της οικογένειας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ή δουλεύει ο καθένας τελικά για τον εαυτό του? Ίσως είμαστε πλασμένοι για να δουλεύουμε για να ζήσουμε. Δηλαδή να κυνηγάμε, να πιάσουμε την τροφή μας ή να έχουμε κάποια ζώα ή κάποιο αγρό. Είναι πιο φυσικό. Mm-hmm. Να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ίσως να φτιάξουμε τα ρούχα μας, το σπίτι μας,
Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν δουλεύουμε για να επιβιώσουμε, αλλά για να αυξήσουμε τον πλούτο, τη δύναμη και τη δυνατότητα να καταναλώνουμε και να απολαμβάνουμε. Αυτή είναι μια δυνατότητα που δίνει η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή δίνει την ευκαιρία ή τουλάχιστον έτσι σε κάνει να νομίζεις ότι έχεις την ευκαιρία και τη δυνατότητα να προχωρήσεις οικονομικά και να φτάσεις στον πλουτισμό. Οπότε έχεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να τρέχεις. Γι' αυτό και αν δουλεύεις 8 ώρες ας πούμε σε μια εργασία, βγάζεις κάποια χρήματα, τα οποία ίσα ίσα στο να επιβιώνεις. Όταν όμως γύρω σου βλέπεις να προσφέρεται ο πλούτος, να υπάρχει δυνατότητα της κατανάλωσης, δηλαδή σου δίνονται ευκαιρίες να μπορείς να απολαύσεις πράγματα, αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι περισσότερα χρήματα. Για να τα βρεις πρέπει να δουλεύεις περισσότερο. Οπότε δεν δουλεύεις απλώς για να επιβιώνεις, δουλεύεις για να κερδίζεις όλο και περισσότερα. Εδώ τώρα μπαίνει αυτό που λέμε, ότι δουλεύει για τον εαυτό μου ουσιαστικά. Δεν δουλεύει για τους άλλους. Δηλαδή δεν δουλεύω και για τους άλλους. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία που με οδηγεί στο να νιώθω ότι εργαζόμενος προσφέρω στον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου για αυτό που κάνει και αυτήν την αγάπη τη διοχετεύω στους άλλους. Και έρχομαι πιο συγκεκριμένα στο σύντροφο της ζωής μου, τον οποίο πριν τον παντρευτώ, για τον οποίο μάλλον πριν τον παντρευτώ, πριν παντρευτούμε μάλλον για να είμαι και πιο σωστή, θα μπορούσα να το σκάσω από τη δουλειά, θα μπορούσα να φύγω από τη δουλειά μου, θα μπορούσα να κάνω, δεν ξέρω, 10 κοπάνες από παντού, να ξεκλέψω χρόνο από οπουδήποτε μπορούσα, ακόμα και αν αυτός ο χρόνος θα ήταν πολύτιμος για το άτομό μου, για το εγώ μου, προκειμένου να τον δω, να τον συναντήσω, να βγούμε, να αγαπηθούμε. Και έρχεται ο γάμος που μετά, επειδή είμαι σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι μέρα νύχτα στο ίδιο σπίτι με μένα, αρχίζω εγώ να χαλαρώνω τους δεσμούς και εκείνος και ερχόμαστε στο να φροντίζουμε πια ο καθένας για τον εαυτό του και να πάω εγώ να είμαι το κέντρο του ενδιαφέροντός του, να πάω εκείνος να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντός μου. Οπότε αρχίζουμε να ακολουθούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε μια πορεία μοναχική. Ο καθένας από τους δύο. Και στην αρχή όμως. Δεν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κάποτε αυτό, γιατί εγώ αυτό διαπιστώνω γύρω μου. Αυτό βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω όμως και ότι στην πρώτη φάση, την ερωτική, πάλι είμαστε εγωκεντρικοί. Διότι όταν είμαστε ερωτευμένοι και θέλουμε πολύ τον άλλον, το θέλουμε γιατί μας δίνει χαρά. Γιατί απολαμβάνουμε την παρουσία του. Είναι κάτι καινούριο στη ζωή μας που μας ενθουσιάζει, μας δίνει νόημα, χαρά, ειδονή. Οπότε πάλι είναι κάτι που εμείς το ευχαριστιόμαστε. Δεν είναι ακόμη μια σχέση θυσίας στην αρχή, όπου εγώ μπορώ να προσφέρομαι και να ζω χάριν του άλλου, αλλά απολαμβάνω ακόμη την παρουσία του με το να είμαι ενθουσιασμένος. Το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει όταν μπαίνουμε στη φάση της καθημερινότητας. Στην καθημερινότητα, στη συμβίωση μέσα, προβάλλονται τα προβλήματα των δύο συντρόφων. Σαν ένα πεδίο, ας πούμε, προβολής. Όπως στον κινηματογράφο υπάρχει οθόνη και πάνω προβάλλεται η ταινία, έτσι η καθημερινότητα είναι μια οθόνη στην οποία προβάλλονται τα προβλήματα, οι αδυναμίες, οι ανάγκες των δύο συντρόφων. Οπότε εκεί έχουμε μια, πώς να το πούμε, ένα μιξάζ γίνεται. Τα προβλήματα τα δικά σου συν τα δικά μου γίνονται στο τετράγωνο. Και αρχίζει η οδύνη και η φθορά. Ο άλλος λοιπόν, ο σύντροφός μου, ενώ στην αρχή ήταν πηγή χαράς και οδύνης, χαράς και ειδονής, μετά μέσα στο γάμο γίνεται πρόβλημα. Έτσι γίνεται ο άλλος ο οποίος με πονάει. Ο άλλος ο οποίος είναι η πηγή της προσωπικής μου οδύνης. Γιατί δεν μου φταίει ένας μακρινός άνθρωπος, ένας που ζει στην Αμερική, ένας μακρινός μου συγγενής, μου φταίει αυτός με τον οποίο ζω. Επειδή ακριβώς και η καθημερινότητα αυτή καθε αυτή είναι δύσκολη, η ίδια η επιβίωση δηλαδή, οι ευθύνες της οικογένειας, αλλά και η σχέση, ο τρόπος που σχετίζομαι μαζί του, όπου είμαι ο μόνος εγώ που βλέπω και ζω τις αδυναμίες του άλλου, γιατί δεν μπορεί να τις κρύψει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μέσα στο γάμο δεν μπορείς να κρύψεις τις αδυναμίες σου, δεν μπορείς να παίξεις ρόλο. Ο γάμος είναι παρασκήνιο. Εκεί φανερώνεσαι και αποκαλύπτεσαι όπως είσαι. Οπότε όταν πραγματικά
τραυματίζεις τον άλλο με την παρουσία σου, λόγω των αδυναμιών σου, και ο άλλος τραυματίζεται από σένα, αντί ο ένας να είναι χαρά για τον άλλο, ο ένας γίνεται η οδύνη του άλλου, και εκεί αρχίζει η απογοήτευση, και μετά από την απογοήτευση η απομάκρυνση. Οπότε αποστασιοποιούνται και δεν υπάρχει χαρά πια. Το σπίτι είναι ένας τόπος, ας πούμε έτσι, κούρασης και κόπου. Αν κανείς έχει πνευματικά μάτια, είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί να το δεις ανάσκηση πνευματική, έτσι, και να έχει και ένα καρπό, ας πούμε, ο αγώνας του, να έχει ένα στόχο πνευματικό. Και να αντιληφθεί βασικά ότι το πρόβλημα δεν είναι πάντα, δεν είναι μάλλον ο άλλος, ουσιαστικά το πρόβλημα είμαι εγώ. Δηλαδή ο εαυτός μου είναι το πρόβλημα, ο οποίος θεωρεί ότι περιμένει από τον άλλον σώνει και καλά όλη τη χαρά της ζωής του, χωρίς εκείνος να έχει συνειδητοποιήσει ότι προφανώς δεν προσφέρει το ανάλογο. Και ότι όταν, αν κάνω λάθος φυσικά διορθώσέ με, και όταν εγώ αισθάνομαι ότι είμαι υπεύθυνη για αυτό το γάμο και να λαμβάνω όλη την ευθύνη που μου αναλογεί, που πρέπει να έχω, αυτομάτως απορρίπτω το εγώ μου, ότι εγώ περιμένω από αυτόν να κάνει αυτό και αυτό, ή εκείνος πάλι με τη σειρά του περιμένει από μένα να κάνω αυτό και αυτό. Ουσιαστικά νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένει κάτι ο ένας από τον άλλον, απλά ο καθένας να δίνει αυτό που είπες πριν, την πνευματική του διάσταση. Αυτό είναι που θα έπρεπε. Είναι μια άλλη ιστορία, ναι, που θα έπρεπε, είναι γιατί... ένας στόχος και μια δυνατότητα. Ναι. Η πράξη όμως, ναι, είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, αν εγώ γυρίσω κουρασμένος, ας πούμε, από τη δουλειά και η γυναίκα μου έχει κάποιες προσδοκίες από μένα, είτε να την πάω βόλτα ή να τη βοηθήσω με τα παιδιά ή να καθαρίσω, και εγώ νιώθω ότι είμαι εξαντλημένος και κουρασμένος, απλά δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή δεν μου προκύπτει, δεν μου βγαίνει αυτή η δυνατότητα επειδή είμαι εξουθενωμένος. Εκείνη όμως εξακολουθεί να έχει τη δική της ανάγκη για να τη βοηθήσω. Δεν μπορεί, επειδή εγώ είμαι κουρασμένος, να ξεπεράσει τη δική της ανάγκη που είναι η ανάγκη της για να τη βοηθήσω. Οπότε έχουμε μια αυτόματη σύγκρουση εκείνη την ώρα. Εκείνη που θέλει τη βοήθειά μου και εγώ που νιώθω ένα φοβερό φορτίο, ας πούμε, αν πρόκειται να το κάνω αυτό και θέλω να τα αποφύγω. Τις πιο πολλές φορές οι συγκρούσεις μες στο γάμο είναι αυθόρμητες και αναπόφευκτες. Δηλαδή δεν πλάθονται και δεν δημιουργούνται συνειδητά. Απλά προκύπτουν. Και εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε θύματα των καταστάσεων. Βέβαια, συνήθως αισθάνεσαι ότι σου φταίει ο άλλος, επειδή ο άλλος είναι που σου βάζει το δύσκολο. Είναι το πρώτο που φαίνεται. Αν μετά προβληματιστείς, μπορείς να πεις γιατί εγώ είμαι εξουθενωμένος. Τι φταίει και εξουθενώνομαι, μήπως δεν έχω αρκετή υπομονή, μήπως δεν αντιμετωπίζω με αγάπη και με ειρήνη την καθημερινή μου πραγματικότητα, μήπως μπορώ να βρω τρόπο για να συμπεριφέρομαι πιο δυνατά, πιο δυναμικά στην καθημερινότητά μου, μήπως έχω κάποια αποθέματα δύναμης, πρέπει να τα αξιοποιήσω και να τα εξωτερικεύσω για να βοηθήσω την οικογένεια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έρχεται μετά από έναν άνθρωπο που προβληματίζεται και που έχει τις δυνατότητες να προβληματιστεί και να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τις δυνατότητές του. Όμως ο απλός άνθρωπος βιώνει απλά τη σύγκρουση. Μου τη σπάς, δεν αντέχω, πάλι τα ίδια. Πάρε το απλούστερο παράδειγμα των σεξουαλικών σχέσεων. Συνήθως δεν θέλουν και οι δύο να κάνουν σεξ την ίδια στιγμή με τον ίδιο τρόπο. Άλλος σήμερα θέλω εγώ, μετά δεν θέλεις εσύ, ή μερικές φορές άλλος θέλει πολύ, άλλος θέλει λίγο. Λοιπόν, αν εγώ θέλω να κάνω σεξ και εσύ δεν θέλεις, έτσι, το να θέλω εγώ να κάνω σεξ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια φοβερή έτσι έντονη ανάγκη να γίνει αυτό μέσα μου. Αν εσύ όμως δεν θέλεις, και αυτό είναι μια δική σου πραγματικότητα βιωματική, αληθινή, που δεν μπορεί να την ξεπεράσεις, γιατί δεν θες. Αφού δεν θες, πώς θα το κάνεις? Δεν θες, δεν μπορείς. Και οι δύο λοιπόν, αναπόφευκτα, είμαστε μέσα σε μια σύγκρουση, εμπλεκόμαστε. Γιατί ή εγώ θα απογοητευτώ πάρα πολύ εφόσον δεν θα μπορέσω να πάρω από σένα αυτό που έχω ανάγκη τόσο πολύ, ή εσύ θα πρέπει να παίξεις το ρόλο, ας πούμε, της γυναίκας που έχει κέφι και όρεξη. Αυτό όμως θα σε διακόψω εδώ για να σου πω ότι αυτό δεν είναι η αφορμή ή η αιτία για κάποια πράγματα, για αυτά που συμβαίνουν, αλλά είναι ένα από τα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό απορρέει από όλες τις προηγούμενες καταστάσεις. Δεν είναι δηλαδή αιτία ή αφορμή, αλλά φτάνουμε, οδηγούμαστε εκεί, να υπάρχει δηλαδή και η συζυγική αποξένωση
Ακριβώς γιατί έχουν προηγηθεί άλλα πράγματα, η προηγούμενη αποξένωση. Δεν επικοινωνούμε πνευματικά, δεν και σκέψου ότι ένα ζευγάρι που είναι επί κάποια χρόνια μαζί, 2, 3, 5, 20, δεν ξέρω, και ξαφνικά είναι μόνα, μένουν μόνα, μόνοι τους, είτε γιατί έφυγαν τα παιδιά, είτε γιατί δεν είχαν, ο ευρύτερος κύκλος τους στένεψε, δεν ξέρω. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά, το ζευγάρι αυτό, φαντάσου πώς ξαφνικά κοιτάζει ο ένας τον άλλον και λέει τι είμαστε τώρα εδώ πέρα εμείς οι δύο, τι μπορούμε να πούμε εμείς οι δύο. Κάναμε πράγματα, γεννήσαμε παιδιά, τα μεγαλώσαμε, εντάξει, φύγανε. Εμείς οι δύο τι κάνουμε, ξαφνικά είναι μόνοι. Δηλαδή ακόμα και αν είναι με άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν τα παιδιά τους πηγαίνουν και τους επισκέπτονται, τους βλέπουν, κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, φαντάζομαι ότι η στιγμή που ακόμα που τρώνε εκείνη την ώρα, σκέφτονται, όχι, σε λίγο θα φύγουν τα παιδιά, θα μείνουν πάλι οι δυο μας. Και συμβαίνει και στα νέα ζευγάρια που έχουν έφηβους, που φεύγουν για σπουδές και είναι νέο το ζευγάρι ακόμα. Δηλαδή έχει προοπτικές πάρα πολλές. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και το πρόβλημα της μείωσης δυνατοτήτων, δημιουργικών δυνατοτήτων. Δηλαδή ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες, σιγά σιγά τις στάβουν και πάβουν να προεκτείνουν τους εαυτούς τους, θεωρώντας ότι ό,τι προέκταση είχαμε να κάνουμε, την κάναμε γεννώντας και μεγαλώνοντας παιδιά. Είναι μια άλλη διάσταση αυτή που ναι, βάζεις εσύ τώρα. Ναι, είναι όλη η μοναξιά λες μέσα στην οικογένεια. Η μοναξιά μέσα στην οικογένεια έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Δεν έχει μόνο μία. Εγώ ξεκίνησα από το θέμα της εργασίας, γιατί αυτό είναι πολύ έντονο από την αρχή ακόμα του έγκαμου βίου. Τις πιο πολλές φορές ωφελούνται τα περισσότερα ζευγάρια όταν λείπουν ο ένας από τον άλλον και είναι μακριά. Ναι. Διότι αν είναι κοντά, συγκρούονται. Οπότε πολλοί εργασιομανείς σύζυγοι έχουν πολύ δύσκολους γάμους και σύζυγοι, ναι. Δηλαδή, αν περνάει πολύ καλά κάποιος άνθρωπος, δηλαδή σε μια ερωτική φάση που αγαπάς, ενθουσιάζεσαι και γίνεται ο άλλος η χαρά σου, τότε θυσιάζεις εργασιακό χρόνο για να τον αφιερώσεις στο σύντροφο. Mm-hmm. Μετά, μέσα στο γάμο, συνήθως γίνεται το αντίθετο. Περισσότερο ο άντρας, ο οποίος έχει και μια μεγαλύτερη δυσκολία να σχετιστεί ουσιαστικά και να νοηματοδοτήσει τη ζωή του με τα παιδιά, η γυναίκα συνήθως πιο εύκολα σχετίζεται. Ο άντρας λοιπόν αναζητώντας νόημα και ελευθερία και αναζητώντας και ένα χώρο ζωής, το ρίχνει στην εργασία ώστε να είναι και δικαιολογημένος κοινωνικά και καλυμμένος και απέναντι στον εαυτό του και στους άλλους ότι κάνει κάτι δημιουργικό και γόνιμο για την οικογένειά του. Ίσως δεν το συνειδητοποιεί και ο ίδιος ότι τρέχει σε δύο δουλειές για να ξεφύγει τελικά ή αφιερώνεται τόσο πολύ στην επιχείρησή του για να ξεφύγει από αυτό το οικογενειακό κλίμα που δεν έχει τίποτα να του προσφέρει. Έχει μια γυναίκα η οποία είναι γκρινιάρα, ας πούμε, και μίζερη και κακομοίρα, δηλαδή επειδή υποφέρει. Δεν υπάρχει ένοχος και φταίχτης κατά τη δική μου αντίληψη και κατά την αντίληψη της ψυχολογίας. Δεν υπάρχει φταίχτης και ένοχος μέσα σε ένα γάμο. Είναι το τι μπορεί να κάνει κάποιος, τις δυνατότητες που έχει. Η γυναίκα λοιπόν όταν εξουθενώνεται μέσα από τις δουλειές του σπιτιού, τη φροντίδα των παιδιών και ίσως και κάποια άλλη εργασία ακόμα, είναι ράκος το απόγευμα. Αν ο σύζυγος γυρίσει να την δει, τη βλέπει κουρασμένη, εξουθενωμένη, ταλέπορη, προφανώς θα είναι και πιο ευερέθιστη, πιο νευρικιά και δεν μπορεί να ζήσει αυτό που θα ήθελε, να ησυχάσει δηλαδή και να απολαύσει το απόγευμά του σε μια ησυχία, σε μια επικοινωνία. Οπότε σου λέει κάτσε να λείπω. Την κοπανάει. Και γενικώς λείπει. Βέβαια, και μετά μπαίνει και το άλλο θέμα της ερωμένης, ας πούμε. Αυτή η εικόνα, όπως την παρουσιάζεις τώρα, που ανήκει στην πραγματικότητα, έτσι, συμβαίνει. Δεν συμβαίνει σε όλα τα σπίτια, πρέπει να το πούμε. Αυτό μην σπάρουμε δηλαδή φαλάγι όλους τους οικογενειάρχες και τους κατατάξουμε σε μία χή κατηγορία. Έχω την εντύπωση ότι ο γάμος είναι πολύ πιο δύσκολος από ό,τι φαίνεται. Και περνάει πολύ μεγαλύτερη κρίση από ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε επιφανειακά. Γιατί τα ζευγάρια όταν είναι μπροστά σε τρίτους παίζουν ρόλο. Έτσι, είναι πάνω στη σκηνή δηλαδή. Και ναι, λένε, ναι. Ναι, μου σ' αγαπώ, ή ωραία, εντάξει, φτιαγμένη, άνετη, σε μια ταβερνούλα αν πάνε με τους φίλους τους, δεν εκδηλώνουν, ας πούμε, την κρίση που ζήσανε σπίτι τους πριν, ή τουλάχιστον όχι τόσο φανερά. Ασφαλώς. Έτσι, το πρόβλημα βγαίνει όταν είναι δύο τους. Όμως είναι, όπως θέτεις τώρα έτσι και όπως είπαμε και πριν, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια εικόνα που τρομάζει.
σίγουρα, και μόνο σαν σκέψη τρομάζει. Και σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, Νικήτα, ότι σήμερα δεν ξέρω πόσες γυναίκες, πραγματικά ούτε στατιστικά στοιχεία έχω, ούτε και έχω έτσι, ασχοληθεί να μάθω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι μεγάλος ο πληθυσμός των σημερινών συζύγων γυναικών που ετοιμάζουν, να σου το πω, γιατί είπα στην εισαγωγή ότι κλωτσάμε τα μικρά πράγματα και τα πάμε στη γωνία. Μικρά πράγματα είναι το να μαγειρέψω για την οικογένειά μου, όχι απλά γιατί πρέπει το στομάχι να γεμίσει, γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε την βιολογική ανάγκη να φάμε, αλλά γιατί θέλω να το κάνω και την ώρα που ετοιμάζω το φαγητό, το ετοιμάζω με αγάπη και σκέφτομαι ότι όταν θα το δοκιμάσει η οικογένειά μου, όταν θα καθίσει να το φάει, έτσι, θα τους ευχαριστήσει αυτό. Οι παλιοί, γιατί οι γυναίκες, οι παλιοί άντρες έλεγαν πολύ ωραία πράγματα, έλεγαν ο έρωτας περνάει από το στομάχι, δεν εννοούσαν φυσικά ότι πρέπει να έχεις φάει καλά, ας πούμε, για να βγεις ραντεβού. Αλλά εννοούμε ότι αυτό εννοούσαν, πιστεύω, ότι δηλαδή ακόμα αυτό το απλό, το πώς θα σερβιριστούν τα πιάτα στο τραπέζι, με πόση αγάπη έχεις ετοιμάσει το φαγητό, ακόμα με πόση αγάπη έχεις βάλει το σίδερο να σιδερώσεις τους συντρόφους σου, το πατελόνι, το πουκάμισο, ή εκείνος πάλι με τη σειρά του σε βλέπει κουρασμένη, θα πει όχι, εγώ θα πλύνω τα πιάτα. Αυτές λοιπόν οι απλές, οι καθημερινές κινήσεις, οι τόσο απλές, που τις έχουμε κατακομματιάσει, τις έχουμε εξωστρακίσει, που τρέχουμε στο μάρκετ να πάρουμε από τα ράφια ό,τι βρούμε, ό,τι προλάβουμε, ό,τι είναι πιο κονσερβοποιημένο, πιο εύκολο να μαγειρευτεί. Βλέπεις πόσο κρέας καταναλώνουμε και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι απλά ότι μας αρέσει πιο πολύ το κρέας, αλλά είναι και πιο εύκολο μαγείρευτο για να ξεμπερδεύουμε μια ώρα αργύτερα. Όλα εύκολα, χωρίς να βάζουμε τον κόπο της αγάπης μέσα. Και να το πάω πιο πέρα, ακόμα βλέπεις πόσο εύκολα σήμερα οι σύζυγοι μεταξύ τους ανταλλάσσουν δώρα. Είναι λέει Χριστούγεννα, πάνε να του πάρω δώρο, να τις πάρω δώρο, να ανταλλάξουμε, να κάνουμε. Και από μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα σε αυτό το κουτί που ανοίγουν με το δώρο, υπάρχει το δώρο σκέτο. Και δεν υπάρχει μια στάλα κόπου για το δώρο αυτό που θα ομολογούσε την αγάπη που θα υπήρχε. Δηλαδή, αν μου έλεγες εμένα τι θα ήθελες να κάνεις δώρο, ας πούμε, στον άνθρωπό σου, στη γιορτή του, θα σου έλεγα ότι θα ήθελα να το φτιάξω κάτι, ένα πολύ δύσκολο γλυκό που θα ξέρω ότι του αρέσει και θα φέρω ένα 4 ώρες για να το φτιάξω από το να πάω να το αγοράσω κάτι. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτά λοιπόν τα πράγματα που τα κλωτσάμε κάθε μέρα και δεν σκύβουμε να τα δούμε καθόλου. Γιατί το κάνουμε αυτό? Αυτό που λες είναι φοβερά σημαντικό. Γιατί κλωτσάμε τα απλά πράγματα? Ακριβώς. Δεν είναι, θα παρουσιάσω τη θέση της ψυχολογίας, ας πούμε, όπως εγώ την καταλαβαίνω. Εσείς είστε από τις ψυχολογίες, ναι. Εντάξει, είναι λίγο πεζή, ας πούμε, οι ψυχολόγοι, χωρίς να διεκδικώ, ας πούμε, το δικαίωμα να τους εκφράσω όλους αλίμονο, αλλά όπως το καταλαβαίνω, επειδή αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα, ας πούμε, φωτογραφικά. Δηλαδή βλέπουν πώς είναι τα πράγματα και ξεκινάνε με αυτή τη βάση, τα πράγματα είναι έτσι και μετά πάμε να τα ανασηκώσουμε λίγο, να τα βελτιώσουμε. Αλλά για να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε πρέπει να δούμε πώς είναι. Οπότε εστιάζουμε ακριβώς στη φωτογραφία της πραγματικότητας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ θα ήταν πολύ ωραίο να γίνονται όλες οι δουλειές με αγάπη, ώστε να υπάρχει αυτό το πνεύμα της προσφοράς και της διακονίας, δεν είναι δυνατόν να γίνονται. Δηλαδή σου λέει άλλη δεν αντέχω, δεν μπορώ, πάω να μαγειρέψω, πνίγομαι, τρελαίνομαι, ασφιχτιώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα γιατί δεν μπορώ να το κάνω, συνήθως δεν ξέρω γιατί. Μου τη δίνει ρε παιδί μου. Και κάνω ένα πολύ πρόχειρο φαγητό, προσπαθώ να ξεφύγω να πάω σε καμιά φίλη μου. Λέμε τώρα για μια γυναίκα που δεν δουλεύει, ας πούμε, ας υποθέσουμε και μένει σπίτι. Μου τη δίνουν τα παιδιά, δεν ξέρω πού να τα δώσω. Νευριάζω, τρελαίνομαι. Δεν έχω αυτή την ισορροπία. Ξέρεις που έχω δει καλά μαγειρέματα στην τηλεόραση, στις πρωινές και τις μεσημεριανές. Η Ρούλα η Κορομιλά τα μαγειρεύει, ας πούμε, μαγειρεύει πολύ ωραία. Είναι χαμογελαστοί, έχουν ωραία μουσική, λένε αστεία. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή βλέπει τηλεόραση την Κορομιλά, εγώ δεν την έχω δει, αλλά βλέπει την Κορομιλά. Ναι, 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 βλέπει και λέει, α, ξέρω εγώ, να είχα και εγώ μια τέτοια σύντροφο. Μόνο που ίσως η Κορομιλά, αν είχε και το ζόρι όλο, ας πούμε, της πραγματικότητας, δεν ξέρω, τα πείτε, θα μαγείρευε με τον ίδιο τρόπο, αν είχε ένα-δυο παιδιά να κλαίνε. Mm. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα μπορεί να αντέξει το κλάμα του μωρού της
και να διατηρήσει την ισορροπία της. Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με παράγγελμα, με παραγγελία και να πούμε άντεξέ το. Μαγείρεψε με ησυχία. Αλλιώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, ή μπορεί να το κάνει ή δεν μπορεί να το κάνει. Όταν μπορεί κάποιος να μαγειρέψει μέσα στο πνεύμα της αγάπης, με την ηρεμία, την εσωτερική και τη γαλήνη, θα το κάνει γιατί είναι το καλύτερο. Γιατί ωφελείται και χαίρεται ο ίδιος. Συχνά όμως δεν έχει τη δυνατότητα. Βασανίζεται, υποφέρει. Και δεν είναι μόνο ότι αυτό εκδηλώνεται στον τρόπο που φτιάχνει το φαγητό. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Στο πώς συμπεριφέρεται στο παιδί. Ναι, εγώ το φαγητό παράδειγμα. Δεν εννοούσα. Ναι, οι δουλειές του σπιτιού είναι ένα παράδειγμα. Πάντα, είναι πώς συμπεριφέρεται στο σύζυγο. Γιατί ας πούμε μπαίνει ο άντρας μέσα και θα του πει, ας πούμε, ήρθες. Α, καλά. Ή και τίποτα σε μερικά σπίτια. Καλά, ίσως είναι λίγο τραβηγμένο. Αλλά δεν θα του πει, ρε παιδί μου, αντρούλη μου, καλώς ήταν, φυλάκια που θα ήθελε αυτός μες στη φαντασία του. Και δεν θα το κάνει αυτό γιατί είναι απογοητευμένη μέσα από την επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα, αυτή τη μίζερη καθημερινότητα που την εξουθενώνει, τη δυσαρεστεί, την κάνει να νιώθει δυστυχισμένη και βέβαια απογοητευμένη γιατί είχε άλλες προσδοκίες από τη ζωή και από το σύζυγο. Άλλα πράγματα περίμενε. Γιατί όταν εκείνη έχει μια ανάγκη από τον άντρα της, δηλαδή θέλω ο άντρας να είναι δίπλα μου, θέλω να με καταλαβαίνει, θέλω να με αγαπάει, θέλω να με βοηθά, να μου συμπαραστέκεται, να με νιώθει, όλα αυτά που τα θέλει. Τα θέλει, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει. Εκείνη δεν την ενδιαφέρει γιατί δεν μπορώ να τα πάρω. Σου λέω εγώ τα θέλω. Εδώ είναι που μπαίνει το εγώ μας που είπα εγώ προηγουμένως. Ότι γιατί δεν σκέφτεται ότι δεν συμβαίνει, όχι εκείνη και εκείνος. Το εγώ μας. Το εγώ μας μπαίνει μόνο του μέσα. Δεν είναι ότι το βάζουμε εμείς. Όχι, βεβαίως. Το επιτρέπουμε όμως να μπαίνει. Όχι. Εκείνο μπαίνει και εμείς το αφήνουμε. Όταν το επιτρέπουμε. Όταν έχουμε τη δυνατότητα να μην το επιτρέψουμε. Αρκετοί άνθρωποι καλλιεργημένοι πνευματικά ή γνωσιολογικά, δηλαδή άνθρωποι που έχουν ψάξει πολύ και κυρίως άνθρωποι που κάνουν πνευματική πορεία, ας πούμε στην εκκλησία για παράδειγμα, έχουν τέτοιες δυνατότητες να αποστασιοποιηθούν από το εγώ τους, να παρατηρήσουν τις εγωιστικές τους αντιδράσεις και να τις περιορίσουν και να τις μειώσουν. Μερικοί από αυτούς πάλι. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πολύ βαθιά μέσα στην εκκλησία και πάλι να μην μπορεί να ελέγξει το εγώ του. Όταν είναι έντονα τα ψυχοδυναμικά του. Ασφαλώς. Οπότε είναι για κάποιους λίγους και εκλεκτούς. Αυτή η δυνατότητα της αποστασιοποίησης. Συμβαίνει όμως το ίδιο, όσα είπαμε πριν για την, από την πλευρά της συζύγου, συμβαίνει το ίδιο και από την πλευρά του συζύγου, ναι. Σε άλλη μορφή. Δηλαδή εκείνος πηγαίνει στην εργασία του. Για παράδειγμα μιλάω και εγώ για σύζυγο. Ναι, για παράδειγμα, και λέμε ότι και εκείνος πηγαίνει στην εργασία του έτσι και σκέφτεται, κουράζεται πάρα πολύ, σαφώς, όπως όλοι κουραζόμαστε. Πηγαίνει λοιπόν στη δουλειά του, κουράζεται. Κάποια στιγμή όταν έρχονται όλα αυτά τα πράγματα, οι επιταγές, οι δόσεις στην τράπεζα, οι κάρτες του, το ένα, το άλλο και τρέχουν οι λογαριασμοί και όλα αυτά, αρχίζει να αισθάνεται ότι αυτό είναι ένα ζεμένο βόδι, ας πούμε, ο οποίος εκτός από τον εαυτό του έχει να συντηρήσει και τους υπόλοιπους. Στην οικογένεια, δηλαδή τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τον οποιονδήποτε. Συνβέβαια που μπαίνουν και τα διάφορα εξτρά απρόβλεπτα κτλ. Στη μέση, και οπότε αυτός αισθάνεται ότι είναι ένα τεράστιο θύμα. Έχουμε λοιπόν δύο ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι δύο θύματα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ τους. Ποιο θα μπορούσε να είναι το κοινό σημείο αναφοράς? Σαφώς δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο τα παιδιά, διότι δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι είναι φοβερό, εγώ το νιώθω έτσι, ένα ζευγάρι, συγχωρείτε, ένα ζευγάρι να έχει κοινό σημείο αναφοράς μόνο τα παιδιά, τα δικά του, που δεν είναι δικά του, είναι δανεικά, είναι παιδιά του κόσμου, θα φύγουν αύριο, την άλλη μέρα. Άρα λοιπόν, εδώ αν είχαμε έναν πνευματικό πατέρα που θα ήταν καλό να τον είχαμε σήμερα στην παρέα μας, θα μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς σε σχέση με το Θεό, με τον Δημιουργό. Άρα και εκείνοι δεν έχουν καταλάβει και έχουν μάλλον χάσει την έννοια του τι είναι δημιουργικότητα, τι σημαίνει που είναι δημιουργήματα του Θεού και τι από εκεί και πέρα. Ποιες αξίες μπορούν να βρουν που δεν τις είχαν μέχρι τώρα βρει. Βέβαια δεν έχω απέτηση να μου κάνεις θεολογική ανάλυση, διότι δεν είναι η ειδικότητά σου να είσαι θεολόγος. Αλλά αυτό πραγματικά λείπει από τις οικογένειες. Πάρα πολύ. Και έχουν ισοπεδωθεί όλα, ξέρεις. Η Κυριακή είναι σαν μια καθημερινή. Μπορώ να σου πω ότι είναι ακόμα χειρότερη από μια καθημερινή για τους εργαζόμενους γονείς. Διότι εκείνη την ημέρα θα βρουν για να κάνουν όλες τις εκκρεμότητες, να διεκπαιρεώσουν όλες τις εκκρεμότητες των προηγούμενων ημερών. Όλη τη βδομάδα. Ακριβώς. Και κουρασμένοι. Δεν υπάρχει λοιπόν αναπνοή. Καμία αναπνοή. Μια Κυριακή μου μένει να κοιμηθώ.
Ναι, να μην... μπράβο, αυτό. Να τρέχω, αυτό το πράγμα κάποια χρόνια πριν, αρκετά πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν πολύ μικρά ακόμα τα παιδιά μου, το είχα βιώσει. Και ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι ότι εγώ είμαι ένας άρρωστος άνθρωπος, δεν είμαι φυσιολογικός. Χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, κάποιο σημείο αναφοράς που θα ήθελα να το φτάσω, εγώ και η οικογένειά μου μαζί, και άρχισα να αισθάνομαι ότι δεν ήξερα και τι πρέπει να κάνω για να πάω καλά. Να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από την πρωτοψάλτη και να συνεχίσουμε. Βέβαια. Είμαστε ακροατές και ακροάτριες, είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε για την μοναξιά, τη μονοτονία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δύο άνθρωποι, δύο χωριστές προσωπικότητες, ένας άνδρας και μία γυναίκα μέσα στο γάμο τους. Μαζί μας είναι ο Νικήτας Καφκιός, ψυχολόγος. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά από αυτό που ακούσαμε, το τραγούδι. Και για να ακούσουμε λίγο τι λέει ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο μεγάλος ποιητής. Λέει, «Τη μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι. Οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουν και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει, είναι τα χθεσινά, τα βαρετά εκείνα. Και καταντά το αύριο πια, σαν αύριο να μην μοιάζει». Νικήτα, είναι η προσωποποίηση της μονοτονίας σε όλο της το μεγαλείο στο ποίημα του Καβάφη, και εγώ συμπληρώνω ότι μέσα από αυτή τη μονοτονία μάθαμε να μην ανοίγουμε την πόρτα σε κανένα, ούτε στον ίδιο το Θεό ακόμα, μη τυχόν και χάσουμε μια ελευθερία που την έχουμε ήδη χάσει μέσα στη συντελεσμένη αλωτρίωσή μας. Αρνιόμαστε να πιστέψουμε και επομένως να παραδοθούμε σε αλήθειες υπέρτερες της μικρής μας ζωής και διέξω της λογικής μας. Σιγά σιγά ο εγωισμός μας γίνεται μαράζι. Δεν ανοίγουμε την πόρτα στο Θεό. Ξέρεις έτσι που το λες όμως, Ειρήνη, που είναι καταπληκτικά αυτά που λες και μου αρέσουν πολύ, αλλά είναι σαν να λες δεν θέλουμε να το κάνουμε και δεν το κάνουμε. Δηλαδή σαν να λέω τώρα, μωρέ, να ανοίξω την πόρτα στο Θεό ή να μην την ανοίξω. Άσε δεν την ανοίγω. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι ποτέ ένας άνθρωπος δεν το κάνει αυτό. Ποτέ δεν κλείνει επίτηδες την πόρτα στο Θεό. Απλά δεν μπορεί να την ανοίξει, δεν του προκύπτει η εσωτερική δυνατότητα να το κάνει ή δεν πιστεύει ότι υπάρχει πόρτα του Θεού που μπορεί να ανοίξει. Είναι είτε θέμα άγνοιας δηλαδή, είτε αδυναμίας. Αλλά ποτέ θέλησης. Έτσι λοιπόν που το αναφέρεις, και συχνά με το θεολογικό λόγο, ο οποίος εγκομιάζει ας πούμε τις δυνατότητες του γάμου και λέει που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος μέσα από την αγάπη, την ταπείνωση, τη διακονία. Συχνά ο απλός καθημερινός ταλέπορος άνθρωπος νιώθει μια αδυναμία του ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Λέει και δεν μπορώ να το κάνω, αφού εδώ είναι. Και ζει συνέχεια με αυτό το διπολικό στοιχείο. Δηλαδή λέει, πρέπει να κάνω αγάπη και εγώ είμαι σκύλα, ας πούμε, ή σκύλος και φωνάζω και ουρλιάζω. Πρέπει να κάνω υπακοή, ας πούμε, ή να έχω πίστη και όμως είμαι άπιστη και έχω απιστία. Πρέπει να κάνω αυτό, κάνω κάτι άλλο. Ζει μια σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση ενδιαφέρει πολύ τους ψυχολόγους.
το πνευματικό τον ενδιαφέρει κυρίως το πέρασμα. Να κάνεις το ανέβασμα στην πνευματική διάσταση και να πραγματώσεις την αρετή. Είτε αυτή είναι αγάπη, είτε είναι ταπείνωση, έτσι. Ο ψυχολόγος πάει στη σύγκρουση και λέει, μην παιδεύεσαι στον άνθρωπο που έχει δίπλα του. Κυρίως, δέξε αυτό που σου συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να αγαπήσεις, δεν πειράζει. Ουρλιάζεις και χτυπιέσαι, πάλι δεν πειράζει. Υποφέρεις και τα έχεις παίξει, πάλι δεν πειράζει. Το πρώτο βήμα, το πρώτο σκαλοπάτι, είναι αυτή η αποδοχή με σεβασμό της πραγματικότητάς σου. Όπου λες, ναι, πραγματικά υποφέρω. Ναι, πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Γι' αυτό εκτιμώ πολύ και το στίχο αυτό του Καβάφη, το ποιηματάκι αυτό. Είναι μια άλλη μορφή θεολογίας, θα μπορούσα να το πω μεταφορικά. Μια άλλη μορφή θεολογίας, γιατί δείχνει έτσι, με τρυφερότητα και με γλυκύτητα, με μια παραότητα, ας πούμε, έτσι, δηλώνει μια αλήθεια της πραγματικότητας. Τη συνέστηση της κατάστασης λέει, του εαυτού του ζει, με μια και της ζωής του. Ξέρεις, δεν παριστάνει κάτι. Ναι. Ξέρεις τι μου τη δίνει εμένα. Ένας τύπος, ας πούμε, που σου λέει είμαι καλά γιατί υπάρχει Θεός, ο Θεός μου δίνει τη ζωή, μου δίνει τη χαρά, ξέρω εγώ, και αυτό δεν το ζει. Δεν είναι πραγματικότητά του ριζική μέσα του. Το παίζει κάπως ή πάει να βιάσει τον εαυτό να το πιάσει και δεν μπορεί και ζει ένα ψέμα. Είναι σε μια σύγκρουση. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, στο ποιηματάκι αυτό υπάρχει μια πραγματικότητα. Σου λέει ναι, είναι όλα μονότονα. Το αποδέχομαι. Πονάω. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεπεράσει κανείς. Πρέπει να αποδεχτούμε και να σεβαστούμε την πραγματικότητα που ζούμε. Μετά λοιπόν, έχοντας ένα προσανατολισμό πνευματικό, που ο πνευματικός προσανατολισμός που μας δίνει η Εκκλησία είναι ο καλύτερος που θα μπορούσαμε να έχουμε ποτέ, σαν στόχο δηλαδή και σαν δυνατότητα ζωής, μετά προσπαθώ να το πραγματώσω το ιδανικό. Που είναι δηλαδή, αντί να είμαι σκύλος και να ουρλιάζω και να φωνάζω, να εκδηλώσω την αγάπη. Οπότε, όταν εσύ που είσαι γυναίκα μου δεν θες να κάνεις σεξ μαζί μου και εγώ θέλω, να πω δεν πειράζει. Εγώ σου αγαπώ για αυτό που είσαι. Αυτό όμως, ή όταν είμαι κουρασμένος και εσύ μου λες πλύνε τα πιάτα, εγώ να τα πλύνω. Αυτό θα το κάνω σιγά σιγά, σταδιακά, με πολύ σεβασμό στην αδυναμία μου. Θα είναι ο στόχος μου. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσω την πραγματικότητα που ζω, την αδυναμία μου και την οδύνη μου. Μην παραμυθιάζομαι δηλαδή. Αυτός είναι και ο τρόπος για να το ξεπεράσεις όμως. Ναι, ναι, ναι. Είναι συνειδητοποίηση. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να το ξεπεράσεις. Ναι. Δηλαδή, αλίμονο αν δεν φτάσει στην αγάπη. Μένεις φυλακισμένος στη διάσταση της ταλαιπωρίας και της οδύνης. Οπότε πραγματικά ο στόχος είναι αυτό. Αν θέλεις και η καταχάρη είναι θέωση του ανθρώπου. Που είναι η ύψη στην κορυφή. Αλλά πρέπει να δεχθώ πρώτα το πόσο πολύ ταλαίπωρος είμαι. Αυτό που δεν αντέχω πάλι είναι τα παραγγέλματα των πνευματικών που με πολύ καλή διάθεση πολλές φορές λένε κάνε έτσι, κάνε αυτό, κάνε αγάπη, κάνε υπακοή, κάνε ταπείνωση, κάνε υπομονή. Πώς θα το κάνω? Δεν δίνουν εντολή. Όχι, δεν δίνουν εντολή. Αλλά σου λέει αυτός είναι ο δρόμος. Σου λέει αυτός είναι ο δρόμος, αλλά ξεχνούν να υπογραμμίσουν αυτό που λέμε τώρα, ότι χρειάζεται να δούμε με πάρα πολύ σεβασμό την αδυναμία που νιώθω. Βέβαια. Παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Όταν μπορέσεις θα το κάνεις. Εγώ σε αγαπώ για αυτό που είσαι. Ως πνευματικός. Και να αγαπάς τον εαυτό σου και εσύ, δηλαδή τι σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου, και να τον λατρεύεις τον εαυτό σου, αλίμονο. Να σέβεσαι αυτό που γίνεται μέσα σου και να συνεχίσεις να εκτιμάς τον εαυτό σου παρά την αδυναμία σου. Και ελπίζουμε, με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και με τις δικές σου προσπάθειες, να μπορείς να τα καταφέρεις. Αλλά αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τίποτα δεν μπορείς να καταφέρεις, πάλι είναι εντάξει. Πάλι σε αγαπάμε. Βλέπεις όμως, και πάλι να σέβεσαι τον εαυτό. Βλέπεις όμως ότι έρχεσαι λίγο, μάλλον ερχόμαστε σιγά σιγά σε κάτι που έτσι υπόθηκε στην αρχή, έστω πολύ επιφανειακά, επιδερμικά όμως, ίσως έτσι και πρέπει να είναι έτσι, φαντάζομαι. Ότι έρχεσαι πάλι στην αγάπη, δηλαδή ο πνευματικός, αυτός ο πνευματικός που με αγάπη θα σου πει, θα σου δείξει το δρόμο, όχι διατάσσοντας, αλλά με αγάπη. Και αυτή την αγάπη μπορεί εκείνος να στη μεταφέρει και εσύ από τη μεριά σου έχεις την καλή διάθεση, γιατί είσαι συνειδητοποιημένος πια και έχεις την καλή διάθεση να τη δεχτείς, γιατί διψάζει για αυτήν την αγάπη που έρχεται από αυτόν τον άνθρωπο. Άρα πόσο μάλλον λοιπόν αυτή την αγάπη θα μπορέσεις μέσα στην προσωπική σου, στην οικογενειακή σου ζωή να την μάθεις και από σένα
να διοχετευθεί με τη σειρά της στους υπόλοιπους. Είναι το θαύμα της αγάπης. Και δεν εννοούμε της αγάπης της, όπως την έχουμε καταντήσει σήμερα την έννοιά της, αλλά της αγάπης απορρίπτει κάθε έννοια και προσπάθεια. Και εσύ ο ίδιος μερικές φορές, και εσύ Ειρήνη, μπορεί να πέρασες φάση της ζωής σου που είχες τα μαύρα στα γάλια και δεν μπορούσες να κάνεις κάτι καλό. Βέβαια. Δεν πειράζει. Δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον για όλους τους ανθρώπους, να λειτουργούν πάντα με τον καλύτερό τους τρόπο. Όχι. Μερικές φορές περνάμε περιόδους ολόκληρες που είμαστε παγιδευμένοι. Την ώρα που είμαστε παγιδευμένοι έχουμε και τη μεγαλύτερη ανάγκη. Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε μια φοβερή κρίση που δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και λέω, γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω. Δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλό, ας πούμε. Νιώθω ότι θέλω μόνο να ουρλιάζω και να στριγλίζω, ας πούμε. Θέλω να κλαίω, θέλω να πεθάνω. Είμαι άπιστη, ξέρω εγώ. Μου βγαίνουν όλα τα κακά. Είναι φυσικό να γίνεται αυτό. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το φωνάσω και σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να το πω. Έτσι, είναι φυσικό να συμβαίνει. Είσαι άνθρωπος. Θα περάσεις στιγμή και θα είσαι σε απιστία. Δεν πειράζει. Θα περάσεις στιγμή που θα υποφέρεις και δεν θα έχεις ελπίδα. Πάλι δεν πειράζει. Αυτό να το σεβαστείς πάρα πολύ και να το δεις με πολύ αγάπη ο ίδιος. Μην γκρινιάζεις με την γκρίνια σου δηλαδή. Μην μιζεριάζεις με τη μιζέρια σου και μην υποφέρεις με την οδύνη σου. Είναι η φυσική ανθρώπινη πραγματικότητα. Είναι η πτώση που περιμένει. Περιμένει τη στιγμή της Ανάστασης. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι θα γίνει πολύ καλύτερα αν το σεβαστείς. Αν χτυπιέσαι, θα δυσκολεύεις τον εαυτό σου. Αλλά αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, ώστε μόνο η γνώση να μας ελευθέρωνε και το γεγονός ότι ξέρουμε το δρόμο, ξέρουμε τον τρόπο δηλαδή, να μπορούσαμε και να το εφαρμόσουμε, θα είχαμε όλοι σωθεί. Δεν θα υπήρχε τότε ανάγκη πνευματικής πορείας και νύψης και χρόνων αγώνων και κόπων και πτώσεων. Πολλές φορές οι πατέρες είναι συνειδητοί αυτού του πράγματος, γι' αυτό λένε ότι οι μοναχοί είναι αυτοί που πέφτουν και ξανασηκώνονται. Λέει και τι άλλο κάνουν, πάλι πέφτουν και σηκώνονται. Έτσι, δηλαδή έχουν συνείδηση, ας πούμε, και συνέστηση της αμαρτωλότητας, της αμαρτωλής φύσης και της πτώσης μέσα στην καθημερινή ζωή και της οδύνης δηλαδή. Πώς και το να υποφέρεις πολύ, το να τα παίζεις, ας πούμε, ακόμη και το να θες να πεθάνεις μερικές φορές, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Δεν μου κάνει εμένα καμία εντύπωση. Δηλαδή δεν εκπλήσωμαι καθόλου όταν ένας άνθρωπος θέλει να πεθάνω ή αυτό ή τα. Εντάξει. Απλώς προσπαθώ να τον καθησυχάσω με αυτή την εμπειρία του και αυτό το συνέστημά του. Ώστε να μην εκπλήσεται το ίδιο και να μην πανικοβάλλεται. Ησύχασε με αυτό που ζεις. Δέξου το. Και σιγά σιγά, όσο μπορείς, με όσες δυνατότητες έχεις μέσα σου και με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, θα μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Φαντάσου τώρα, Νικήτα, αυτό όλο το φάσμα. Όταν το ζουν οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια και έχουν παιδιά στην ανάπτυξή τους, παιδιά που ακόμα μένουν μαζί τους, είναι σε ηλικίες πολύ μικρές, έφηβοι, προέφηβοι κλπ. Πόσο δύσκολο είναι και για τα ίδια τα παιδιά να αντιλαμβάνονται αυτή την κατάσταση, γιατί πάντα οι μεγαλύτεροι την περνάνε πιο έντονα και με πιο σοβαρά προβλήματα. Και να περνάνε τα παιδιά μέσα σε αυτό το κλίμα ένα μέρος της ζωής τους, μικρό κομμάτι, μεγάλο, μεγαλύτερο, ανάλογα με την κατάσταση και την περίσταση, και να πρέπει εσύ ο γονιός να ισορροπείς, να προσπαθείς, που δεν μπορείς να ισορροπείς φυσικά σε εκείνη τη φάση, και να πρέπει να κάτι να κάνεις, γιατί συναισθάνεσαι ότι εισπράττουν αυτό που περνάς, αυτή την πτώση δηλαδή, αυτή την απελπιστική μονοτονία ή το απελπιστικό χάσιμο του εαυτού σου, να πρέπει να το περνάς με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται όσο γίνεται πιο λίγο οδυνηρό, κυρίως για τα παιδιά. Και εδώ έρχεται και ο παράγοντας αυτός των παιδιών, όπου τα βλέπουμε να απομονώνονται στα δωμάτια τους, συνήθως, να κλειδώνονται, ας πούμε, μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, να σφινώνονται μπροστά σε μία τηλεόραση, να γίνονται είτε αντικοινωνικά είτε για την περίοδο εκείνη, που ίσως θα σηματοδοτήσει και την επόμενη τους πορεία, είτε να γίνονται αντικοινωνικά είτε να γίνονται υπερβολικά κοινωνικά με επικίνδυνες διαστάσεις. Δηλαδή αυτά είναι τα πολύ δύσκολα, οι πολύ δύσκολες στιγμές όπου αρχίζει σιγά σιγά όχι μόνο ο σύζυγος και η σύζυγος αλλά και τα ίδια τα παιδιά να νιώθουν αυτή την απομόνωση και αυτή τη μοναξιά. Ναι.
πώς το περνάμε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε και οδηγίες συγκεκριμένες, γιατί και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και το κάθε πράγμα το βιώνει με το δικό του τρόπο. Έτσι, και περνάει από τους δικούς του δρόμους, ανάλογα με το ποιος είναι ο χαρακτήρας του. Σίγουρα τα παιδιά, όσο μπορούμε, δεν προβάλλουμε την προσωπική μας οδύνη. Το νιώθουν όμως, το εισπράττουν. Το εισπράττουν. Το μήνυμα που πάλι θέλω να δώσω, γιατί μου αρέσει μερικά έτσι μήνυματα να τα εκφράζω για να εξωτερικεύομαι κι εγώ και να επικοινωνώ με τον κόσμο, είναι ότι όταν δεν μας είναι δυνατόν να εξωτερικεύσουμε την καλή πλευρά του εαυτού μας και να πραγματώσουμε τις αρετές, την αγάπη, ας πούμε, την ταπεινότητα, την καλή επικοινωνία, και βγάζουμε αρνητικές πλευρές του εαυτού μας, δεν πειράζει. Όταν, ας πούμε, ουρλιάζεις και χτυπιάσαι μπροστά στο παιδί, όταν τσακώνεσαι μπροστά στο παιδί με το σύντροφο, έτσι, και σας βλέπει να μαλώνετε, πάλι δεν πειράζει. Ξέρεις γιατί δεν πειράζει? Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η δυνατότητά μας. Ως άνθρωποι, σε κάποιες συγκεκριμένες φάσεις της ζωής μας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Εσύ δηλαδή, Νικήτα, λες ότι εάν ένα ζευγάρι θέλει να τσακωθεί. Δεν μπορεί να μην τσακωθεί. Εάν δεν μπορεί να μην τσακωθεί. Είναι αφορμητό να φανά... Εάν λοιπόν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να μην τσακωθεί. Λες ότι είναι προτιμότερο το να τσακωθεί έστω και μπροστά στα παιδιά από το να κρύψει αυτό το τσακωμό ή να μην τσακωθεί καθόλου. Καλύτερα να τον κρύψει. Τσακώμα μπροστά στο παιδί. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό και πιστεύω ότι καλύτερα ποτέ να μην τσακώνεται το ζευγάρι μπροστά στο παιδί, σε καμία περίπτωση. Αλλά λέω ότι μερικές φορές, όπως όλα τα άλλα πράγματα που είναι σωστά, όπως όλα τα άλλα σωστά, δεν είναι δυνατόν ούτε και αυτό. Δηλαδή ούτε και το να μην τσακωθώ που είναι δυνατόν. Γιατί άμα είμαι χάλια, τρελαίνομαι. Δηλαδή οι μανάδες που ουρλιάζουν στα παιδιά τους δεν ουρλιάζουν για παιδαγωγικούς λόγους. Όταν ένα παιδάκι κάνει μια ζημιά και η μαμά φωνάζει, δεν φωνάζει για να το παιδαγωγήσει. Φωνάζει γιατί τη συνέδωσε. Τσαντίστηκε. Τα πήρε στο κρανίο. Βάζει τις φωνές για να ξεσπάσει. Καταλαβες. Όταν η μόνη της δυνατότητα είναι αυτή, θα κάνει αυτό. Και δεν πειράζει, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε όλοι οι γονείς να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο? Ή όλοι εμείς μπορούμε πάντοτε όλες τις ώρες της μέρας να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο? Δεν είναι δυνατόν. Λένε βέβαια πάντα οι ειδικοί να έχουμε σταθερές αντιδράσεις, ας πούμε. Να μην εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας. Αυτός πάλι είναι ένας στόχος, ευσεβής, σημαντικός. Αλλά οι στόχοι είναι δείκτες. Δεν μπορούν πάντοτε να είναι πραγματικοί. Βλέπεις, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Ίσως είναι το μόνο που έχω να πω, επικοινωνώντας, ας πούμε, με τον κόσμο, ότι να έχουμε πολύ σεβασμό για αυτό που γίνεται μέσα μας, για αυτό που μπορούμε. Έτσι, να έχουμε ξεκάθαρο το στόχο της συμπεριφοράς μας, τι θα θέλαμε να πετύχουμε, να το έχουμε αυτό ξεκάθαρο, αλλά μετά να σεβόμαστε αυτό που είναι δυνατόν σε εμάς. Και να ξέρουμε ότι πολλές φορές το μόνο δυνατόν σε εμάς είναι η σύγκρουση, το μόνο δυνατόν σε εμάς είναι ο καυγάς, το μόνο δυνατόν σε εμάς είναι η φασαρία. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και δεν πειράζει. Αλλιώς είμαστε εθεροβάμονες. Ο σεβασμός στον εαυτό μας είναι μάλλον ένα θέμα που θα πρέπει κανείς να καθίσει άλλη μία εκπομπή για να το αναπτύξει, και όχι μόνο μία, φαντάζομαι, γιατί είναι τεράστιο. Δηλαδή το τι σημαίνει να σέβομαι τον εαυτό μου και να σέβομαι τις επιθυμίες μου και να μπορώ να τις οριοθετώ κατά κάποιο τρόπο. Για να είμαι και ένας χαρούμενος άνθρωπος. Αν είσαι χαρούμενη, θα είσαι και καλή χριστιανή, μπορώ να σου πω. Ένας άνθρωπος ταλέπορος και μίζερος δεν μπορεί καν να προσευχηθεί. Πάει να προσευχηθεί και ο ευχαριστημένος. Άμα σου κάνει το θαύμα ο Θεός, εκεί χαίρεσαι πάρα πολύ και κάνεις δοξολογική προσευχή. Ή όταν παρακαλείς και ελπίζεις βέβαια. Αλλά όταν είσαι βαρεμένος και τελειωμένος, άσχημα, όχι πληγωμένος και πονεμένος. Όταν είσαι πονεμένος μπορεί να προσεύχεσαι πάρα πολύ καλά. Όταν είσαι ταραγμένος όμως, αναστατωμένος, νευριασμένος, συγχυσμένος, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αλλά όταν έχεις ένα πόνο από ένα βάρος, εκεί μπορεί τα δάκρυα, ας πούμε, να είναι ενισχυτικά και υποστηρικτικά της προσευχής. Ναι, διότι δακρύζεις μέσα σου. Ναι. Δεν άλλο, αλλά όταν σου έχουν σπάσει τα νεύρα όλοι, εκείνη την ώρα θες να τιμωρήσεις και το Θεό. Θες να βρίσεις και το Θεό. Έτσι. Μα τα πάντα θες να βρίσεις. Ξεκινώντας από τον εαυτό σου. Δηλαδή όλα, δεν αντέχεις τίποτα, σου φταίνουν τα ρούχα σου. Αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, καθημερινό. Το ζούμε όλοι. Απορώ γιατί δεν το ομολογούμε. Τουλάχιστον σε επικοινωνίες, έτσι, δημόσιες. Να τολμούμε να πούμε ότι ναι,
Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μου φταίνουν τα ρούχα μου. Δεν ξέρω τι θέλω. Πολύ συχνό φαινόμενο μέσα σε ένα σπίτι να νιώθουμε ότι όλα μας τη δίνουν, τίποτα δεν αντέχουμε, τίποτα δεν θέλουμε. Παρατάτε με όλοι, αφήστε με ήσυχο. Θέλω να φύγω. Και να την κοπανάμε κιόλας. Συμβαίνει και αυτό. Πρέπει να βρεις ένα διέξοδο, να πας, κάνεις το τετράγωνο. Πόσες φορές δεν θέλουμε να βγούμε να κάνουμε ένα τετράγωνο. Και είναι καλό αυτό, ανθρώπινο. Τώρα το ότι θα έπρεπε μέσα στην υπομονή και την ταπείνωση να το βαστάξω όλο, μακάρι να είχα τη δυνατότητα να το κάνω αυτό, αλλά χαρούμενα. Να είναι η χαρούμενη ταπείνωση και η χαρούμενη διακονία. Διαφορετικά όχι μπορεί να έχουμε. Σαν την Καμίλα. Μπράβο, γιατί διαφορετικά μπορεί να έχουμε μια υπερφόρτιση. Ναι, θα ξεσπάσει σε λίγο. Και θα ξεσπάσει σε λίγο, αλλά θα ξεσπάσει ακόμα χειρότερα. Ακόμα διότι χειρότερα. Θα έχει επισορεύσει ακόμα περισσότερες καταστάσεις και περισσότερα βιώματα. Ναι, χιουμοριστικό συμπέρασμα, μην παριστάνεις τον Άγιο. Καλά. Μην τον παριστάνεις αν δεν είσαι. Σαφώς. Μακάρι να είσαι. Σου είπα, εγώ ας πούμε λατρεύω τους Αγίους, τους αγαπώ βαθύτατα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι υψηλότερο που μπορεί να φτάσει ένας άλλος από την Αγιότητα. Ούτε έχω δει τίποτα σπουδαιότερο στη ζωή μου από τους Αγίους. Αυτό είναι και ο σκοπός. Κάποιους αγιορείτες που έχω συναντήσει, ας πούμε, ή κάποιους ανθρώπους εδώ στον κόσμο που έχουν χάρη, χαίρομαι να τους βλέπω. Ακόμη και σε φάση που είμαι σε απιστία. Τους απολαμβάνω δηλαδή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τον παραστήσω κι εγώ τον Άγιο. Θα μιμηθώ εξωτερικά επιδερμικά τη συμπεριφορά του όταν δεν αντέχω να το κάνω αυτό. Ναι, ναι. Θα παίξω το ρόλο δηλαδή του σωστού. Είναι πλάνη αυτό το πράγμα. Εξαπατάς τον εαυτό σου, είναι υποκρισία. Μια υποκρισία που δημιουργεί ψυχοπαθολογία. Σου δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα δηλαδή αν το παίζεις Άγιος. Διχασμό προσωπικότητας μπορώ να... Όχι ακριβώς δηλαδή, διχασμός, θα σου βγάλει φορτίο. Ναι, στην εκλαϊκευμένη το λέω, διότι εγώ δεν χρησιμοποιώ όρους ψυχολογίας για να σου το αναλύσω έτσι όπως θα μου τα ανέλησες εσύ. Νομίζω ότι δεν είναι διχασμός όμως, αλλά, απλώς θα σου φέρει φορτία μέσα σου, φουρντώνει τα φορτία. Όμως για ένα διάστημα αισθάνεσαι ότι είσαι δύο προσωπικότητες. Αυτό εννοώ ότι έχεις δύο προσωπικότητες, διότι διαφορετικά συμπεριφέρεσαι στον έξω κύκλο και διαφορετικά συμπεριφέρεσαι στο σπίτι σου και διαφορετικά, συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έχεις τρεις διόδους ουσιαστικά. Μία για σένα, για την πάρτι σου όταν είσαι δηλαδή μόνος σου, μία προς την οικογένειά σου και μία προς το εξωτερικό σου περιβάλλον. Αυτό είναι σπουδαίο θέμα, αλλά άλλο νομίζω, μέγα θέμα των ρόλων των κοινωνικών. Εκεί πάμε αλλού, δεν θέλω. Θέλω όμως να σου κάνω μια ερώτηση που μου ήρθε προχθές το βράδυ βλέποντας το κρατικό κανάλι το Τζίμα και την κλωνοποίηση. Βέβαια, την είδα και εγώ, πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Καταπληκτικά ρεπορτάζ έκανα. Ήταν πάρα πολύ συνεντεύξεις. Και δεν ήταν μόνο τα ρεπορτάζ, ήταν ότι επιτέλους κατάλαβα ακριβώς τι είναι η κλωνοποίηση. Δηλαδή έχουν υποθεί πάρα πολλά. Και βέβαια το θέμα μας σήμερα δεν είναι η κλωνοποίηση. Αλλά μου γεννήθηκε μία απορία. Και είπα, εάν είναι τόσο μοναχικοί σήμερα οι άνθρωποι μέσα στην έγκαμη ζωή τους, ο καθένας δηλαδή τραβάει κατά που έχει ορίσει τελικά ο ίδιος, γιατί οι ίδιοι ορίζουμε. Κατά που τον πάει ανάγκη πάει. Ναι, αλλά εμείς δεν αναχαιτίζουμε την ανάγκη, οπότε εμείς ορίζουμε το που πάμε. Έτσι, εγώ δεν πιστεύω ότι μια μοίρα μας ορίζει να πάμε εκεί ή εδώ. Πιστεύω ότι μπαίνουμε μέσα εμείς. Είναι άλλη εκπομπή. Ανοίγουμε πολλά θέματα. Δεν πειράζει, γίνεται πιο ενδιαφέρουσα εκπομπή. Προβληματίζουμε εκ των προτέρων τους ακροατές. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν την απορία μου. Μάλλον το φόβο μου, γιατί δεν είναι απορία, είναι φόβος. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αφού πάει έτσι μονότονα το πράγμα, μοναχικά, και σήμερα το βλέπουμε άλλωστε ότι πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να είναι, συγγνώμη, μονοί γονείς και μάλιστα άγαμοι. Δεν επιλέγουν το γάμο, ούτε και τον μόνιμο σύντροφο για να έχουν αποκτήσει ένα δικό τους παιδί. Αναρωτιέμαι ως πού μπορεί να φτάσει αυτό το εγώ μας τώρα. Όχι τώρα, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι τόσο άμεσα θα έρθουν κλωνοποιημένοι άνθρωποι. Θα είναι όμως του απότερου μέλλοντος σίγουρα μια επιδίωξη από μας. Λοιπόν, αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι, αλήθεια, θα επιλέξουν αργότερα σε εκδίκηση ενός παλιού κατεστημένου να καταφεύγουν στην απόκτηση παιδιών εντός εισαγωγικών, που όπως είναι αδέρφια τους ουσιαστικά, δεν θα είναι παιδιά τους, στην απόκτηση λοιπόν παιδιών από το δικό τους το κύτταρο. Διότι εάν δεν βάλουμε ένα φραγμό, αν δεν αναχαιτήσουμε λίγο τους εαυτούς μας, θα φτάσουμε εκεί. Να το πάλι, μα μην μου τα και αυτό που είπαμε, που το δεν λες, μπορώ. Έτσι, είναι σαν να λες ότι μπορώ να τον αναχαιτήσω και δεν το κάνω.
Ναι, μπορώ να. Άλλο να υπάρξουν στιγμές που έχω την οργή. Ευθύνη στο άτομο τώρα ότι είναι κάπου, ας πούμε, στον εαυτό μου. Στον εαυτό σου. Πρώτη, εγώ στον εαυτό μου. Ναι, ότι δεν τα καταφέρνει τόσο καλά. Εγώ δίνω άλλο μήνυμα τελείως, ας πούμε, ότι δεν τα βάζω με τον εαυτό μου από τον τρόπο. Κατάλαβες, γιατί εσύ λες, ας πούμε, ότι είναι ένας εγωκεντρισμός που τον ενεργώ τον εγωκεντρισμό αυτό. Εγώ λέω ότι τον υφίσταμαι. Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα. Τον υφίστασε. Παθαίνω τον εγωκεντρισμό μου. Θέλω να τον απαλλαγώ, αλλά δεν μου είναι δυνατόν. Είμαι θύμα. Δηλαδή, αυτοί οι ταλαίποροι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κλωνοποίηση, μια γυναίκα λέει γέννησε στα 60 της, ξέρω εγώ τι έκανε η άλλη με τεχνητή γονιμοποίηση, έγινε μαμά στα 60. Η άλλη που θέλει να έχει ένα κλόνο δικό της. Δεν είναι τόσο απλά πράγματα αυτά. Εγώ δεν είμαι υπέρ του κλόνου. Πρόσεξε, εντάξει, διαφωνώ με μια τέτοια κλωνοποίηση. Αλλά δεν είναι ότι από ένα εγωισμό θέλει να έχει ένα αντίγραφό της. Δεν είναι, όχι για το αντίγραφο. Συγγνώμη, δεν είναι για το αντίγραφο. Το παιδί της που θέλει να έχει. Όχι. Δεν είναι το παιδί της και θα μπορούσε να το έχει έστω και αν δεν ήθελε να παντρευτεί, θα μπορούσε να το έχει έτσι με μια σχέση ανάμεσα σε εκείνη και σε έναν άντρα. Το θέμα όμως είναι ότι, πώς να σου το πω, πώς φαντάσου, πώς η επανάσταση της γυναίκας, το φεμινιστικό κίνημα έτσι, που είχε τις δόξες του κάποτε, πώς για να εκδικηθεί τους προηγούμενους αιώνες, όχι δεκαετίες αλλά αιώνες καταπίεσης της γυναίκας, έφερε τη γυναίκα σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να γίνει ουσιαστικά εμπορευόμενο είδος από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή παραξεφύγαμε, πήγαμε να κερδίσουμε αν θέλεις τη θέση που μας ανήκει ούτως ή άλλως και τελικά φύγαμε τελείως και λέγαμε αυτό μας απαγόρευαν κάποτε, όχι, εμείς θα κάνουμε αυτό που μας απαγόρευαν και θα κάνουμε και άλλα 10 πράγματα. Και φεύγαμε από τον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν προχθές βλέποντας την κλωνοποίηση σκεφτόμουν και έλεγα, άραγε, όταν θα έχουμε απορρίψει το γάμο, γιατί κάποια στιγμή έτσι όπως πάει το πράγμα, δηλαδή όταν το μισό της εκατό, το 50% των έγκαμων ανθρώπων καταλήγουν στο διαζύγιο, δεν είναι μόνο η απιστία σε ένα ζευγάρι που οδηγεί ένα γάμο στο διαζύγιο, αλλά είναι κυρίως αυτά που είπαμε προηγουμένως, μέχρι τώρα αυτά που έχουμε πει σε αυτή την εποχή. Τα οποία δημιουργούν και την απιστία. Τα οποία δημιουργούν και την απιστία. Εάν λοιπόν αμφισβητηθεί και ακόμα πιο περισσότερο γάμος και απορριφθεί τελικά από το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί τώρα είμαστε 50-50, 50-50, αύριο μεθαύριο όμως θα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Τότε λοιπόν... Θα είναι όντως. Θα είναι μεγαλύτερο. Τότε λοιπόν φαντάζομαι και φοβάμαι ότι αυτή η κλωνοποίηση που σήμερα μας φαντάζει τρελή, που μας φαντάζει απαράδεκτη, θα γίνει τρόπος ζωής. Για πολλούς ανθρώπους. Και ας είπαν και ας λένε ότι ξέρεις ο άνθρωπος πάντα θα θέλει να έχει το σύντροφό του. Ναι, αλλά πιθανόν να μην θέλει να τον έχει σαν οικογένεια, πιθανόν να θέλει να τον έχει μόνο σαν απόλαυση και όχι σαν... Νομίζω δεν θα συμβεί γιατί δεν είναι ειδονή το παιδί. Δηλαδή το παιδί είναι ένα βάσανο, είναι κόπος, είναι πόνος. Είναι κόπος, είναι ναι. Ευθύνη. Βεβαίως. Και ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θέλει τέτοια πράγματα. Θέλει να ζει, ας πούμε, κυρίως να απολαμβάνει και να χαίρεται. Ειδικά και τα νέα παιδιά, ας πούμε, θέλουν να χαίρονται τη ζωή. Οπότε το σεξ, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, ας πούμε, έτσι, ειδονής, είναι πάντα θελκτικός. Αυτό το ανέφεραν και στη συζήτηση εκείνη για τους κλόνους, ότι ναι. Η σεξουαλική επαφή πάντα θα είναι πολύ προκλητική. Ναι. Νομίζω ότι θα αποφεύγει ο άνθρωπος την ευθύνη, δεν θα φυλακίζεται πια μέσα στο γάμο. Εκτός και αν μπορέσει να ενεργοποιήσει τις πνευματικές του δυνατότητες και έχει και πνευματικό στόχο. Δηλαδή ο πιστός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει προσωπική ζωντανή σχέση με τον Θεό, σίγουρα θα παντρεύεται. Αλλά ένας άνθρωπος με κοσμικό πνεύμα, που είναι και φιλελεύθερος και του αρέσει να ζει εμπειρίες, να μην δεσμεύεται, έτσι να προχωράει, να γεύεται τη ζωή και να την απολαμβάνει, νομίζω πως δεν θα δεσμεύεται με το γάμο, δεν θα δεχτεί να εχμαλωτιστεί εκεί πέρα, ούτε όμως και να μπλέκει με παιδιά. Έτσι τώρα τα παιδιά θα προκύπτουν, νομίζω, μέσα από τη σεξουαλικότητα. Πιστεύω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και σήμερα ακόμα και στη δική μας κοινωνική πραγματικότητα ο γάμος είναι μια παγίδα. Δεν είναι κάτι που συνήθως το επιλέγουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι επιλέγουν τον έρωτα. Θέλουν να έχουν ζωντανές ερωτικές σχέσεις. Μετά από αυτό, επειδή δένονται, χωρίς ίσως και να θέλουν,
να δεθούν τόσο πολύ, θέλουν να ζήσουν με τον άλλο, να είναι πολύ κοντά σε μια πρώτη φάση. Μετά, αφού είναι πολύ καιρό μαζί, μπαίνει το κοινωνικό περιβάλλον που τους πιέζει να παντρευτούν. Ή έχουμε μια εγκυμοσύνη που οδηγεί στο γάμο, ή οι γονείς που τι θα γίνει, που θα το πάτε, επιτέλους να αποκατασταθείς, να τακτοποιηθείς κλπ. Και το βλέπουν εκεί σαν μια κοινωνική κυρίως αποκατάσταση. Αλλά δεν είναι έτσι απόρρια, ας πούμε, του ίδιου πνεύματος. Το πρώτο πνεύμα είναι δηλαδή, η πρώτη νοοτροπία είναι ειδονή, είναι έρωτας, είναι διέγερση, είναι ένταση. Μετά είναι λίγο σαν μια αιχμαλωσία, από την οποία κιόλας προσπαθούμε να ξεφύγουμε, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει όλο και περισσότερο στο μέλλον. Θα προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεφύγουν από τα δεσμά του γάμου και από την ευθύνη αυτή, για να ζουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα επιδιώκουν, εκτός από εξαιρέσεις, ας πούμε, ή κάποιες περιπτώσεις, τον κλόνο τους. Ας πούμε, θα γεννιούνται τα παιδιά. Θα σου πω την αλήθεια, δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Σαν λόγο. Όχι. Καλά κάνεις, γιατί έτσι είναι ανεξέλεγκτη. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη και θέλω να διαβάσω έτσι, για πολύ λίγο, για ένα πολύ μικρό. Θέλω να διαβάσω ένα μικρό κομματάκι από ένα βιβλίο από τις γυναίκες της Κρήτης, του Μητροπολίτη Κισάμι και Σελήνου Ειρηναίου, διότι θέλω να κλείσει ζεστά η εκπομπή. Δεν θέλω Χρειαζόμαστε πνευματικό λόγο. Και αμέσως πρέπει να σε ηρεμήσω κιόλας. Οι άγιοι, δεν έχουν, όπως ο Κισάμου, δεν έχουν τη δική μου, για μένα τουλάχιστον, από την αγριότητά μου, την έντασή μου. Ξέρεις, μπορεί να πω και μια σοφία καλύτερη και από τη δική του. Αλλά υπάρχει ένταση, υπάρχει μια σύγχυση, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ναι, διότι εμείς είμαστε οι κοσμικοί. Ο κοσμικός άνθρωπος έχει ένα μπέρδεμα πάντα μέσα του. Λοιπόν, με τον γέροντα τώρα που θα διαβάσει, θα πέσουν λίγο τα vibrations, θα κουλάρουμε λίγο. Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, δεν θα το διαβάσω όλο φυσικά, διότι δεν θα μας πάρει εκπομπή. Τραβήξαμε ήδη λίγο παραπάνω σήμερα. Και λέει λοιπόν για μια γυναίκα της εποχής του, που ήταν εκείνος ακόμα παιδάκι, φαντάζομαι. Είχε γεννήσει, λέει, γιους και θυγατέρες. Είχε στην αυλή της πρόβατα, γελάδες και γαϊδουρομούλαρα. Φύτευε και πότιζε περβόλια, ανάθρεφε με ταξαριό. Τριγούσε αμπέλια και μάζευε βεντέμες. Ξεχώριζαν οι φωνές της στα χωράφια και στα λόνια, σαν μάζωνε τα κοπέλια της να κάνουν και να βλέπουν καλά τα έχνη. Δεν ήταν όμως από εκείνες τις δυναμάρες γυναίκες που παραμερίζουν τους άνδρες των. Ο άνδρας της, ο Περικλής, ο Παντελής, ήταν καλός ζευγάς και περιβολάρης, μα φαινόταν πως εκείνη κρατούσε το νοικοκυριό και το κουμάντο. Ήταν αγαπημένο ανδρόγυνο και πέρα από τις δουλειές πηγαίνανε μαζί στα πανηγύρια και στους γάμους. Στο γαϊδούρι καβάλα η Χρυσή, με τα πόδια ο Παντελής. Γιατί έτσι ήταν στην Κρήτη πάντα. Οι παππούδες μας εδώ στην Κρήτη μπορεί να ήταν ζευγάδες, βοσκοί και αυστηροί, μα στα σπίτια των ήταν υποτικοί και καλογυναικάδες. Λένε μάλιστα πως τούτη η ευγένεια των ανδρών ερχόταν από τα πανάρχια μινωικά χρόνια, που οι γυναίκες της Κρήτης είχαν μια προνομιακή θέση στις παλιές ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Αλλά και η Ορθοδοξία, που τοποθέτησε την εικόνα της γυναίκας στα εικονοστάσια της, έχει βάλει τη σφραγίδα της και σε αυτή την τιμή της γυναίκας. «Το χρυσό μου», έλεγε ο Παντελής όταν μιλούσε για τη γυναίκα του, «το παντελιό μου», έλεγε η Χρυσή για τον άντρα της, και ανταλλάζανε αστεία και τρυφερές κουβέντες. Χαιρετούσε, λέει, μεγαλόφωνα η Χρυσή και εγκάρδια τους γειτόνους και τους χωριανούς στους δρόμους και στα χωράφια, και όταν δυνάμωνε τη φωνή της και έκανε κατά την περίπτωση πως μάλωνε, πάλι μαλάκωνε και έλεγε χαμογελώντας: «Άντεστε μωρέ παιδιά μου, ανθρώποι είμαστε, τα ζωντανά σιάζουνε». Ήταν τακτική στις λειτουργίες του χωριού, και όταν τη μεγάλη Σαρακοστή έκανε τις τρωτές μετάνιες της, όπως ήταν μεγαλόσωμη, τα φουστάνια της πιάσανε τη μισή εκκλησιά. Έδινε και έπαιρνε δανεικό ψωμί, ελεούσε τους ζητιάνους και βίζαινε τα ορφανά παιδιά. Κάποια άνοιξη, λίγο πριν από το δεύτερο πόλεμο, η Λαζαροχρουσή αρρώστησε από πνευμονία και πόθανε, χωρίς να είναι ακόμα γριά. Το χωριό την αναζήτησε και όσοι τη θυμούνται τη συγχωρούν ακόμη. Και ο άντρας της, ο Παντελής, δεν άντεξε το χωρισμό της. Τα παιδιά του τον πήρανε να τον γεροκομίσουνε στα σπίτια τους. Μα εκείνος αναζητούσε το χρυσό του και στέναζε διάκοπα. Πέθανε και εκείνος ύστερα από λίγο. Δεν άντεξε το χωρισμό της γυναίκας του, γιατί οι άνθρωποι του καιρού εκείνου είχαν καθαρά και δυνατά αισθήματα. Με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ξέρω ότι δεν θα σχολιάσεις. Όχι, δεν θα σχολιάσω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή ήταν μια υγιής προσωπικότητα. Βεβαίως. Και μια αγία γυναίκα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο την δεν ανάφερα. Δεν ήταν της εποχής ο άνθρωπος. Όχι. Έτσι, ήταν μια αγία γυναίκα και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε όπως αυτή. Γι' αυτό λοιπόν την ανάφερα, γιατί όλα αυτά που είπαμε. Εκπληκτικό ήταν. Έρχεται αυτή η γυναίκα, αυτή η προσωπικότητα να μας τα
να τα επουλώσει λίγο έτσι, τις πληγές που ανοίγουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, να τις επουλώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Τετάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νικήτα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Που ήταν σήμερα μαζί μας. Να είσαστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Πορεύω εν ειρήνη». Την εκπομπή επιμελήθηκε και μας παρουσίασε η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ο σταθμός της Εκκλησίας.